Η αλλαγή του χρόνου ανοίγει το δρόμο για την ανακύκλωση στην Ιθάκια, αφού μπλε κάδι θα τοποθετηθούν σε 8 περιοχές του νησιού. Η δυνατότητα μας δέθηκε τώρα και μας βοηθάει ο Όμιλος Λασκαρίδη, ο οποίος μας έκανε δωρεάν 100 κάδους ανακύκλωσης, οι οποίοι ήρθαν το τελευταίο διάστημα. Και με πραγματική σύμβαση που έχουμε κάνει με την ΕΔΑΚΗ, ξεκινάμε από τις 3 του μήνα την ανακύκλωση στο νησί. Η Ιθάκη θα ενισχυθεί και με νέο περματοφόρο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανακύκλωση μετά από σύμφωνο που υπεγράφει με τον Δήμο Αθηναίων. Ενώ εντός της νέας χρονιάς αναμένεται να υπάρξουν και σημαντικές αλλαγές ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων, αφού δρομολογείται η δημιουργία στάθμου μεταφόρτωσης. Και ήδη τρέχουμε και ένα πρόγραμμα με την Περιφέρεια Ενίσων και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με τον κύριο Γραφάκο, που αφορά το σταθμό μεταφόρτωσης του κουτιών εδώ στην Ιθάκη. Μια πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ που κατατίθεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που αφορά και την μεταφόρτωση του κουτιών, αλλά και την ανακύκλωση και την βιοποικιλότητα. Τρέχουμε αυτό το πρόγραμμα. Έπρεπε η Ιθάκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει ανακύκλωση. Και όταν μιλάμε για ανακύκλωση, μιλάμε για σωστή ανακύκλωση. Αναπόσπαστο κομμάτι για την ανακύκλωση είναι η ενημέρωση των πολιτών, με την Δημοτική Αρχή να προχωρά σε καμπάνια που θα έχει στο επίκεντρο τα σχολεία και τα νοικοκυριά.